πληρώνεται από το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Μέχρι το 2011, που διεπιστώθη ότι δεν ήταν εγγεγραμμένο στον Ιατρικό Σύλλογο, πληρωνόταν και κάποιες εφημερίες έως το 2011, κάποιο μήνα του 2011. Εν συνεχεία, λόγω του ότι διεπιστώθη ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος εκείνη την περίοδο στον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί ήταν νωρίτερα εγγεγραμμένος, διακόπη κατευθείαν η πληρωμή του και οι εφημερίες του δεν ήταν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου. Ήταν στη μισθοδοσία του Πανεπιστημίου και είναι στη μισθοδοσία. Αυτό τώρα αφορά, παρότι ότι από το Πανεπιστήμιο έχουν γίνει πολλές ενέργειες και έχει ξανασχοληθεί η δικαιοσύνη πάρα πολλές φορές, όλη η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Καθηγητών ΑΕΗ στον Άριο Πάγο. Εκεί είναι το πρόβλημα, η καθυστέρηση, όχι το πρόβλημα, λόγω του ότι είναι το Άριος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας που πρέπει να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Από πότε έχει να έρθει στην υπηρεσία του? Εγώ βρίσκομαι εδώ στο νοσοκομείο σχεδόν 2 χρόνια, 20 μήνες. Σε μένα δεν υπήρξε καθόλου. Μόνο χαρτιά ανταλλάσσουμε. Αλλά το Υπουργείο, αλλά το Πανεπιστήμιο τον πληρώνει, είναι στη μισθοδοσία του Πανεπιστημίου κανονικά. Στη μισθοδοσία του Πανεπιστημίου και εκκρεμεί η ιστορία αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση από το ανώτατο. Στο Πανεπιστημίο εμφανίζεται? Όχι, από ό,τι γνωρίζω. Είναι στο εξωτερικό από ό,τι έχουμε. Αυτό το γνωρίζω και εγώ. Ξέρει το Πανεπιστήμιο ότι δεν έρχεται στη δουλειά. 100%. Αλλά το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μην τον πληρώσει. Τον πληρώνει κανονικά. Από τον προηγούμενο Πρίτανη έχει παραπεμφθεί η υπόθεση και εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Καθηγητών στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για να φτάσει ο Πρίτανης να το στείλει στο Ανώτατο, σημαίνει ότι έχει κάνει τις ενέργειες, οι οποίες ενέργειες αυτές λόγω δικαστικών προσφυγών έχουν καταλήξει στο να πρέπει να πάρει απόφαση το Συμβούλιο Επικρατείας. Στο χαρτί παρουσιών δεν ξέρω, κάτι θα υπάρχει? Δεν υπάρχει σε μένα αυτός. Εμένα υπάρχει αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου να ξαναξεκινήσει να κάνει εφημερίες και δεν έχει ξεκινήσει και είναι στην δικαστική, διότι περιμένουμε να τελεσιδικήσει η απόφαση και να δικαιωθεί, και αν δικαιωθεί να ξεκινήσει να κάνει εφημερίες ή να μην δικαιωθεί και να φύγει εντελώς από το Πανεπιστήμιο.